Λοιπόν, Γιώργο, λίμνη Ιζηρού, νομός Πρέβεζας, έτσι. Νομός Πρέβεζας. Η μύτη του νομού Πρέβεζας. Ένας φοβερός τόπος, ένας παράδεισος, μια μεγάλη ευλογία από το Θεό που μπορούμε να το βλέπουμε και να απαλύνει η ψυχή μας. Όλα τα προβλήματα μπορείς να αφήσεις εδώ και να ξαναφτιάξεις καινούργια ψυχή, καινούργια καρδιά. Είναι τέλεια. Δεν είμαι τόσο ψηλότερος, απλά έχει ανηφόρα, έτσι. Δεν πειράζει. Για πες μας για εδώ, τι γίνεται. Έχω πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις μου ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει τους υδάτινους πόρους μας. Και όχι μόνο εμπορικά, επαγγελματικά. Πάρα πολλές λίμνες ανά τον κόσμο έχουν αξιοποιηθεί ποικίλο τρόπος με περιβαλλοντική προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ευαισθησία στα περιβαλλοντικά. Και ταυτόχρονα γίνονται χώροι αναψυχής, οικονομικής ανάπτυξης, δίνουν πνοή σε περιοχές. Εδώ εμείς έχουμε τόσες λίμνες Ιζηρού, υδρακόλυμνες, Μετσόβου. Η λίμνη του Πουρναρίου και δεν έχουμε αξιοποιήσει. Η λίμνη των Ιωαννίνων. Ξέρεις τι έλεγα σε κόσμο, συγγνώμη που. Ότι είναι 30 χιλιόμετρα γύρω-γύρω και έχουμε αξιοποιήσει στη λίμνη των Ιωαννίνων. Έτσι. 500 μέτρα, 800 μέτρα. Είναι τραγική η κατάσταση που βιώνουμε. Εγώ τουλάχιστον εδώ, σαν δημότης του Δήμου Ιζηρού, αυτό που βλέπω και όλα τα χρόνια αυτά στη λίμνη και γενικότερα στο Δήμο μας είναι μια εγκατάλειψη, κυρίως από την περιφέρεια. Είναι απαράδεκτο να βλέπουμε ένα τέτοιο τόπο παραδεισένιο να είναι εγκατελειμμένος και μάλιστα να διαβάζω πριν από λίγες μέρες σε ένα υπηρώτικο site ότι λέει η περιφέρεια λέει είναι πάντα, ας πούμε, τρέχει για όλα, για οδικούς άξονες, τρέχει για τη λίμνη, τρέχει για τα ποτάμια, τρέχει για τα δασικά χωριά κτλ, κτλ, που εγώ βέβαια δεν τα έχω δει σαν υπηρώτης, έτσι, όνομα και πράγμα, δεν έχω δει αυτή την εξέλιξη να υπάρχει την ανάπτυξη. Και μάλιστα καταδικάζοντας και την κεντρική εξουσία, δηλαδή εκθεάζοντας την περιφερειακή αρχή ότι έκανε όλα αυτά εγκατελειμμένη από το κράτος. Δεν ξέρω, να πάρουμε τις λίμνες, να πάρουμε τα ποτάμια, ο Λούρος ακόμα βρωμάει από τη μεγάλη καταστροφή που έχει συμβεί. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να πω, απογοητευτικά τα πράγματα είναι. Πάντως να πούμε ότι σήμερα είναι Πέμπτη, είμαστε τέλος Ιουνίου, που φυσιολογικά θα μπορούσε να έχει, δεν είσαι στην καρδιά του χειμώνα. Και είμαστε εδώ μόνοι μας, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Κοίταξε να δεις. Δεν έχει αξιοποιηθεί και δεν έχει προβληθεί όσο θα έπρεπε να προβληθεί. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στη λίμνη γίνονται κάποιες προσπάθειες. Δηλαδή υπάρχει ένα καφέ, υπάρχει μια επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία είναι εποχιακή, έτσι, μόνο το καλοκαίρι κάποιους μήνες, με κανό καγιάκ. Αλλά δεν είναι και η ουσία. Η περιφέρεια θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να έχει επί ετήσιας βάσης ένα νόημα να έρθει εδώ πέρα να σε επισκέπτει, να έρθει να δει κάτι, να βιώσει κάτι, να γίνουν επαγγελματικές δομές. Αυτές οι επαγγελματικές δομές να μπορούν να δώσουν την αφορμή της ποιότητας, να μπορεί αυτός που θα έρθει εδώ να έχει ένα νόημα. Το να περάσει με το αυτοκίνητο, να κάνεις μια βόλτα σε έναν κακοδιαλυμένο δρόμο, σε μια παρατημένη λίμνη, ακαθάριστη, σε πολλά σημεία να βλέπουμε σκουπίδια. Βέβαια, σε αυτό και εμείς σαν άνθρωποι. Η παιδεία, η δική μας οφείλει έτσι, να κάνει μια εξέλιξη, αλλά η περιφέρεια πρέπει να δώσει το νόημα πώς θα μπορέσουμε να δούμε μια αναπτυγμένη περιοχή. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς εδώ άνθρωποι να κάνουν πράγματα. Προσπάθειες μπορεί να γίνανε μικρά βήματα, μικρά τολμήματα, αλλά δεν ευδοκιμήσαν. Γιατί από τη μία πας και βλέπεις τοίχο, από την άλλη πας και βλέπεις γκρεμό. Οπότε δεν ρισκάρει κανένας, και ειδικά στην εποχή που ζούμε σήμερα, μια τραγική εποχή οικονομικής κρίσης και ακαταστασίας. Ποιος θα μπορέσει να επενδύσει όταν δεν έχει την περιφέρεια σύμμαχο? Να μπορέσει η περιφέρεια να δώσει το κίνητρο, να δώσει την εμπιστοσύνη, να έχουμε ένα χέρι να κρατηθούμε και να πούμε να προχωρήσουμε. Εγώ σου με κάνω το θέατρο σκιών. Θα μπορούσαν να γίνουν βραδιές θέατρου σκιών εδώ πέρα, να γίνουν βραδιές μουσικές, να γίνουν εκδρομές, να γίνουν πεζοπορίες, ποδήλατα. Έρχονται κάποιοι σύλλογοι κατά περιόδους με μανιτάρια και μαζεύουν μανιτάρια. Αλλά αυτά όλα είναι στο ξεκάρφωτο και. Στο αν θα τύχει, ας πούμε. Το θέμα δεν είναι να τύχει. Η λίμνη αυτή εδώ πρέπει να γίνει πόλος έλξης. Και δεν είναι η μοναδική. Ουσιαστικά, το πρόβλημα το εντοπίζουμε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει κάποια στόχευση, δεν υπάρχει κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει όραμα, αλλά μπορεί. Ναι. Δεν υπάρχει όραμα. Και όταν δεν υπάρχει όραμα, όλα τα υπόλοιπα λογικό είναι να μην υπάρχουν. Μας έχει πρικίσει εδώ η φύση με ένα απίστευτο μέρος. Μα δεν είναι το μοναδικό. Πάρουμε τη λίμνη στις πηγές του Λούρου. Τι έχει γίνει εκεί, τίποτα. Κάτι πεταμένα σκουπίδια βλέπουμε μέσα. Να πάρουμε τη λίμνη τεχνητή ακόμα στο Πουρνάρι που. Το 2020 ήδη καταθέσαμε οι κάτοικοι των παραλίμνιων περιοχών έτοιμα στην περιφέρεια και παρακαλούσαν δώστε μας τα κίνητρα για να γίνει εδώ πέρα κάποιος αγροτουρισμός. Δεν υπάρχει καμία προοπτική. Δηλαδή πέραν από μια μικρή παρέα που μπορεί να λιμένεται ληστρικά κάποιες καταστάσεις, όλα αυτά μένουν αξιοποίητα. Γιατί? Για να τα έχουμε
να το πούμε έτσι λαϊκά, καβάτζα για τη συνέχεια, για να μπορούμε να εκβιάζουμε καταστάσεις. Προχθές διάβασα, είναι η Περιφερειακή Αρχή, πάλι επίσης στο site το υπηρώτικο, ότι καλή λέει ιδέες για την λίμνη Ζηρού, πώς θα αναπτυχθεί. Γιατί ξαφνικά τώρα, τόσα χρόνια, τόσες τετραετίες, τώρα δημιουργήθηκε αυτός ο παράδεισος? Δηλαδή, πάντα πρέπει να ρίχνουμε την μπάλα στους άλλους για να φαίνεται ότι εμείς είμαστε εδώ, αλλά δεν ήρθε κανένας. Στο φινάλι, άμα δεν έχεις το όραμα, μην κρατάς τη θέση. Εσύ που ζεις εδώ στην περιοχή, έγινε ποτέ κάποια δημόσια διακήρυξη ή διαβούλευση, έστω να συζητήσουν, να κληθούν οι φορείς, να πούν, παιδιά, έχουμε αυτό εδώ αυτή τη μαγεία εδώ στα πόδια μας. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτή? Ουσιαστικά δεν έγινε. Και αν έγινε κάτι, έγινε στο μεταξύ μας και για κάποιες παρέες οι οποίες στοχεύσαν σε κάποια πράγματα. Όπου υπάρχει πονηρία, δεν υπάρχει εξέλιξη και έτσι τα πάντα μείνανε στάσιμα, εγκατελειμμένα. Εδώ έρχεται κόσμος από άλλες περιοχές, έχει αναγνωρισιμότητα, θεωρείς, η λίμνη? Σαφώς έχει αναγνωρισιμότητα μεγάλη. Δηλαδή και τα καγιάκα ακόμα που είναι έτσι περιστασιακά για κάποιους λίγους μήνες εδώ, φέρνουν κόσμο και από το εξωτερικό. Έχει γίνει γνωστή αρκετά η λίμνη. Έχουν γράψει διάφορα site διεθνή. Το CNN έχει κάνει κάποιες αυτογραφίες και γενικά παρακολουθούν. Όλα δεν φτάνουν. Ναι. Πρέπει να είναι και η περιφέρεια μέσα σε αυτό. Βέβαια, την αδικούμε τώρα έτσι όπως τη δείχνουμε, γιατί μιλάμε για ένα μαγικό τοπίο. Είναι και φανταστικό. Δεν δείχνει. Η κάμερα δεν μπορεί να το δει. Να πάμε λίγο προς τα κάτω τουλάχιστον. Είναι φανταστικό. Δηλαδή, ακόμα και διαγωνισμός ψαρέματος θα μπορούσαμε να φτιάξουμε εδώ στη λίμνη. Είναι ένα τέλειο τοπίο. Που ανά πάσα στιγμή, δηλαδή, θα έρθει στις 10 το πρωί, έχει άλλη εικόνα. Θα έρθει στις 11, έχει άλλη εικόνα. Το βράδυ, άλλη εικόνα. Με τη βροχή, άλλη εικόνα. Με τον ήλιο, άλλη εικόνα. Η μόνη υποδομή που υπάρχει, Γιώργο, είναι το καφέ εστιατόριο που είναι στην κορυφή. Το καφέ εστιατόριο και ένα κανό καγιάκ, το οποίο είναι και αυτό περιστασιακό. Δηλαδή, κάποιος λίγους μήνες. Είναι αυτό που βλέπουμε εκεί πίσω που είναι διαμορφωμένο σαν κάτω. Ναι. Κολυμπάει κόσμος εδώ. Αρκετά. Mm-hmm. Αρκετά. Θα μπορούσε, θεωρείς, να γινόταν, δηλαδή, να έρχονται μόνοι τους έτσι? Έρχονται μόνοι τους και πολλές φορές, δηλαδή, τυχαίνει, περνάνε την περιοχή, θα δουν τη λίμνη τυχαία στο πέρασμα να κολυμπάει. Και θα έρθουν του χρόνου για να ξανακάνουν, ας πούμε, το κολύμπι τους. Ή θα έρθουν συστημένοι από κάποιον άλλον, αλλά με χαμηλούς τόνους, γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη. Δεν υπάρχει ανάπτυξη. Δεν υπάρχει όραμα. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την Παιδόπολη που υπήρχε. Άλλος πόνος. Ναι. Άλλος πόνος. Η Παιδόπολη έδωσε. Γύρω λίγο από εδώ να μας βλέπω. Η Παιδόπολη όντως έδωσε πάρα πολλά την εποχή της. Αλλά είναι τραγικό, γιατί πάρα πολλά σπιτάκια που είναι μέσα στην Παιδόπολη θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από συλλόγους, να γίνουν δράσεις. Τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται η Παιδόπολη εκεί? Διαλυμένη. Δηλαδή, αν τολμήσουμε να πάμε να κάνουμε ένα βίντεο, θα είναι μια ντροπή. Δηλαδή. Και εγώ, ειλικρινά, σαν δημότης του Δήμου Ζηρού, ζει κανείς στην Παιδόπολη? Όχι. Την αξιοποίησαν για τους πρόσφυγες? Όχι. Ευτυχώς ακόμα δεν έχουν γίνει δομές που, όχι βέβαια είναι κακό να υπάρχουν, αλλά που θα φέρουν πίσω στην ουσία αυτή την ανάπτυξη που θα έπρεπε να έχει ο τόπος μας εδώ. Και ελπίζω, δηλαδή, και το πιστεύω, κάποια στιγμή να έρθει στα πράγματα πραγματικά ένα όραμα το οποίο να δώσει μια αξιοποίηση. Είναι κρίμα, αν πάμε και δεις μέσα, δηλαδή, να φανταστείς άπειρα σπιτάκια, άπειρα κτίρια, έχει θέατρο μέσα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που αξιοποιήθηκε η Παιδόπολη? Εγώ θυμάμαι παράδειγμα, νομίζω ήταν μετεμφυλιακά, υπήρχε κόσμος και μετά... Ίσως να ήταν η τελευταία περίοδος. Το 90 που πρέπει να είχαν φέρει Αλβανούς, όταν είχε γίνει το κύμα, το άνοιγμα των συνόρων με την Αλβανία. Αυτό, αν θεωρεί αξιοποίηση, αυτό ήταν το τελευταίο τόλμα που έγινε εδώ. Έκτοτε έχει εγκαταληφθεί. Και τώρα θα δούμε, θα περάσει ένα κανό καγιάκ εδώ, ας πούμε, αλλά είναι ελάχιστα αυτά που βλέπουμε. Είναι ελάχιστα. Έχει ένα υπέροχο δάσος, έχει υπαίθριο παρεκκλήσι. Είναι, ας πούμε, να το δούμε και σαν θρησκευτικό τουρισμό. Ναι. Είναι το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Αλεξάνδρου που υπάρχει στην Ήπειρο. Έτσι, ούτε και σε αυτό το κομμάτι έχει δημιουργηθεί κάτι. Να έρχονται μόνο για ένα γάμο, για μια βάπτιση και να... Δηλαδή, έχει γίνει ένα γραφικό μέρος, έγινε γραφικό με την κακή έννοια. Είναι πάρα πολύ κρίμα, είναι θλιβερό πράγμα αυτό. Εγώ ζω εδώ στο Δήμο Ζηρού και βλέπω αυτή την εγκατάλειψη και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αν είχαμε μαγικό ραβδί, αν αύριο είμαστε εμείς Περιφερειακή Αρχή, ποιες θα ήταν οι πρώτες τρεις κινήσεις που θα έκανες? Καταρχήν, ο Δήμος Ζηρού έχει τεράστιες δυνατότητες για τουρισμό, για αγροτουρισμό, είναι φοβερή περιοχή. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε τις πηγές του Αγίου Γεωργίου, έχουμε αρχαία κάστρα,
Έχουμε τη λίμνη Ζηρού που είναι το πρώτο σημείο που πρέπει να αξιοποιηθεί και έχει και το όνομα Δήμος μας. Πακετάρισμα και ανάδειξη των. Πακετάρισμα και ανάδειξη αυτών των στοιχείων και βέβαια πολιτιστικών στοιχείων τα οποία είναι θαμμένα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αναδειχθούν με κανένα τρόπο και να προωθηθούν. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Ναι. Ήμουνα προχθές στο. Γιατί περνάω σχεδόν κάθε μέρα από εδώ. Πήγα στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, στον Αγίου Γιώργη. Φανταστικά. Και ταυτόχρονα είναι και η τρύπα του Αγίου Γιώργη. Φανταστικά, φανταστικά. Και λέω, αυτός ο τόπος εδώ, όπου και να υπήρχε αλλού, ναι. θα είχε 100.000 επισκέπτες το χρόνο ξέρεις, τουλάχιστον. Αυτό λάμπρο πρώτο που και... είναι στα πάντα για την Ήπειρο. Ναι. Αυτός ο τόπος δεν υπήρχε και αλλού. Δηλαδή, αυτός ο τόπος δεν θα μπορούσε να έχει και 100 και 200.000 επισκέπτες το χρόνο. Εγώ πιστεύω δεν έχει. Νομίζω είσαι πολύ μετριόφρον για αυτόν τον αριθμό που λες. Είναι φανταστικά. Είναι φανταστικά και φανταστικά έτσι έχει δημιουργηθεί αυτή η εγκατάλειψη. Αυτό μόνο στη φαντασία ενός τρελού θα μπορούσε να ευδοκιμήσει έτσι και να πάρει σάρκα και ρωστά. Αυτή η εγκατάλειψη, αυτή η ερημοποίηση. Άντε να δεις ένα καγιάκ να περνάει. Θα έπρεπε να είναι γεμάτο καγιάκ. Θα έπρεπε να είμαστε διαφορετικά, ας πούμε, σαν λίμνη Ζηρού. Γεια σας. Τα παιδιά μάλλον πρόσφυγες είναι από το κάμπ εδώ. Είναι φανταστικά, ναι. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να λέμε ευτυχώς που έχουμε και δύο ξένους εδώ για να αξιοποιούν αυτά που δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Δίπλα να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει και είναι το κάμπ που είναι ναι. οι μετανάστες, ναι, ναι. έτσι. Ναι, ναι. Για μένα πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια... Άρα το πρώτο είναι πακετάρισμα ή καταγραφή των αξιοθεάτων και του πλούτου που έχει περιοχή Κοίταξε, και ανάδειξη προς τα έξω. Οι καταγραφές είναι ήδη καταγραφές, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πάμε στη συνέχεια. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι είσαι δεδομένα ο επόμενος περιφερειάρχης και εδώ αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο είναι και ένας επομισμός ευθύνης. Mm-hmm. Δηλαδή θα ήθελα πολύ του χρόνου να είμαστε καλά, να ξαναρθούμε πάλι στο ίδιο σημείο και να κάνουμε το ίδιο βίντεο δείχνοντας αυτά που τουλάχιστον προγραμματίσαμε να κάνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο το τι δεν έγινε, είναι το τι προϋποθέσεις έχει για να μην γίνει κάτι. Γιατί γίναν πολλές προϋποθέσεις να μην γίνει. Όταν κάτι είναι παρατημένο και πεταμένο, πρέπει να το γνωρίσει η κεντρική εξουσία, να καταλάβει το κεντρικό κράτος ότι υπάρχει αυτός ο χώρος εδώ και έχει νόημα συνέχειας. Mm-hmm. Δεν αξίζει να κλαίμε τη μοίρα μας. Κοιτάω τι όμορφη εικόνα είναι αυτή που το είναι φανταστική. Είναι φανταστική. Επομένως πιστεύω ότι πέρα, ναι. με το φως στην Ήπειρο θα δούμε πραγματικά το φως. Γιατί παρότι είμαστε μέρα, εδώ έχουμε σκοτάδια. Το βίντεο γίνεται μέρα και εδώ είναι σκοτάδι πραγματικά. Θέλω να πω επίσης, Γιώργο, ότι πιστεύω ότι αυτή η περιοχή έχει και από πίσω, δηλαδή η μεριά, η κοιλάδα του Θεσπρωτικού. Ακριβώς είναι πίσω από το. Ή κοκκινοπυλό. Ακριβώς πίσω από εδώ, πίσω από το βουνό, έχουμε τον κοκκινοπυλό. Ναι. Δηλαδή είναι συνδυαστικά. Έχει τον κοκκινοπυλό. Δεν υπάρχει αυτό το μέρος που είναι. Είναι η λίμνη του Ζηρού. Είναι η κοιλάδα κάτω του Θεσπρωτικού. Βεβαίως. Και όχι μόνο ο Δήμος Ζηρού. Γενικά η Ήπειρος. Είναι το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο αυτό που πήγα προχθές. Είναι 2.000 χρόνια μνημείο και είναι τελείως αφημένο. Κάπου έχει μια ταμπέλα έσπα πριν πόσα χρόνια ότι κάναν μια συντήρηση, δεν ξέρω τι ποσό. Δεν έχει ούτε μια καντίνα. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι 100 μέτρα από την Εθνική Οδό. Το να ρίχνει ο Δήμος τον μπαλάκι στην περιφέρεια, η περιφέρεια στο Δήμο, όλοι μαζί στην κεντρική εξουσία και να γυρίζει ξανά πίσω αυτό, δεν ωφελεί κανέναν. Δεν ωφελεί κανέναν. Θεωρώ ότι τώρα είμαστε καλή ώρα σε μια προεκλογική περίοδο. Θεωρώ ότι ο καλύτερος προεκλογικός αγώνας δεν γίνεται ούτε στα καφενεία, ούτε με τα φυλάδια, ούτε με τις κάρτες. Ειδικά για αυτούς που είναι η νυν. Αυτοί που είναι η νυν θα έπρεπε να έχουν το έργο τους, να μιλάει μόνο τους, αυτοί να είναι στο γραφείο τους και να περιμένουν να ξαναεπανεκλεγούν και να έχουν ετοιμάσει ήδη το πρόγραμμα για την καινούργια εκλογή τους. Αλλά δυστυχώς φαίνεται η αποτυχία των νυν αρχών όταν τους βλέπεις να είναι πανικόβλητοι 2-3 μήνες πριν τις εκλογές, να τρέχουν να διαστρεβλώσουν τα πράγματα και όταν βλέπουν αλήθειες. Θα προσπαθούν να τις αποδείξουν ότι είναι ψέματα και ότι δεν στρίζονται πουθενά. Είναι θλιβερή η κατάσταση αυτή. Και νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση οι κάτοικοι της Ηπείρου αλλά και οι φίλοι της Ηπείρου να επηρεάσουμε με κάθε τρόπο τα πράγματα για να φύγει έτσι αυτή η ουτοπία και να έρθει μια πραγματικότητα. Μ' άρεσε ο συνδυασμός σου που έδωσε το όνομα Φως. Χθες γιόρταζε τα γενέθλια ένας χρόνο. Και πιστεύω ότι αυτά τα γενέθλια πρέπει να τα γιορτάζουμε κάθε χρόνο στην Ήπειρο την Κυριακή 8 Οκτωβρίου που θα είσαι σίγουρα ο επόμενος περιφερειάρχης. Μακάρι για το καλό του τόπου. Εννοείται για το καλό. Έχουμε πολύ όρεξη και διάθεση να κάνουμε πράγματα. Λατρεύουμε τον τόπο. Αυτά βλέπουμε κι εμείς. Αυτά που παρατηρείς και εσύ που ζεις εδώ, βλέπεις τη λίμνη Ζηρού. Τα ίδια συμβαίνουν και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Είναι μεμονωμένες εξαιρέσεις που βλέπεις κάποια σημάδια ανάπτυξης.
και ο τόπος, θα το πω, μια δική μας τοπική. Τα σημάδια ανάπτυξης αυτά έχουν να κάνουν. Μόνος του. Έχουν, δηλαδή, έτσι, τσουλάει μόνος έρχεται, του. Είναι από μόνο του, δεν είναι από. Δηλαδή... Και αυτή η ανάπτυξη έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι η στάχτη στα μάτια και το άλλο σκέλος είναι ότι εκεί κάτι φιλικό, συγκινικό της παρέας είναι, οπότε το στηρίζουμε εκεί για να περπατήσει. Δεν είναι όμως αυτό ανάπτυξη. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο και τις κοπέλες πώς τους φαίνεται εδώ. Η Μαρία και η Αφροδίτη. Να ξεκινήσουμε με τη φιλοξενούμενη, την Αφροδίτη, να μας πει: Αφροδίτη, εσύ που ζεις στη Γερμανία, αν αυτό το μέρος, μάλλον πώς φαίνεται αυτό το μέρος. Είναι όνειρο, είναι ένας παράδεισος που θα έλεγα αν είμαστε Γερμανία και να μην πω και Αυστρία, θα το έχουμε αξιοποιήσει εδώ και χρόνια. Είναι λυπητερό να βλέπεις κάτι τόσο όμορφο, που είναι δηλαδή ξεκούραση ψυχής, θα έλεγα, να έχει αφαιθεί και να έχει παρατηθεί έτσι. Δεν μπορώ να το πιστέψω βασικά. Ότι είναι τόσο ωραίο μέρος, αφήνεται στη τύχη του. Υπάρχουν λίμνες στη Γερμανία που για τεχνητές ακόμη, δηλαδή εμείς εδώ τις έχουμε φυσικές, που τεχνητές. Βάζουν καλώδια να κάνουν θαλάσσιο σκι και με απόλυτο περιβαλλοντικό σεβασμό. Είναι δεδομένο, Λαύρο, ότι όταν κάτι δεν το έχουμε, το εκτιμούμε και το αναζητούμε. Και όταν το έχουμε, έλα από εδώ για να μας. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που είπες, Γιώργο. Εκτιμούμε κάτι ή όταν δεν το έχουμε ή όταν το χάνουμε. Έτσι, ή όταν το χάνουμε. Ναι. Και έτσι όπως πάμε, είμαστε μόνο στο χάσε-χάσε που λέει. Έτσι. Τα θεωρούμε όλα δεδομένα και αυτό είναι το πιο λυπητερό. Δηλαδή στη Γερμανία, θα μιλήσουμε για Γερμανία που γνωρίζω καλά και όπως και τη Βαυαρία, η πιο μικρή λίμνη στο πιο απομακρυσμένο μέρος έχει αξιοποιηθεί και εκμεταλλευτεί και πάνε οι άνθρωποι να ξεκουραστούν. Και εδώ είναι αυτό που λέει πριν και εδώ οι φίλοι, ότι πραγματικά τα θεωρούμε όλα δεδομένα και τα έχουμε αφήσει στη τύχη τους. Τρομερό. Είναι τρομερό, είναι tragic, ναι. Μαρία, θες να μας πεις εσύ που. Μην φεύγεις και από το κάδρο, Αφροδίτη. Η Μαρία είναι αφηγήτρια παραμυθιών, οπότε μπορεί να μας πει ακριβώς το μύθο της λίμνης, την ουσία του μύθου. Και θα δούμε ότι αυτό που συνέβη και τότε στη λίμνη και είναι ένα παράδειγμα εδώ, συμβαίνει και τώρα. Συμβαίνει στην Ήπειρο. Μαρία. Ναι, ο μύθος λοιπόν της λίμνης αυτός μας λέει ότι ήταν δύο αδερφές, οι οποίες η μία ήταν πλούσια και η άλλη φτωχή. Και η φτωχή δούλευε στην πλούσια, την αδερφή της. Και εκείνη ζήλευε τα παιδιά της, η πλούσια δηλαδή ζήλευε τα παιδιά της φτωχής, γιατί τα παιδιά της ήταν πιο στρουμπουλά, πιο κόκκινα, πιο ροδοκόκκινα, ενώ τα της πλούσιας, ενώ ήταν πλούσια, ήταν πιο κιτρινιάρικα, πιο αδύνατα και τη ζήλευε. Έτσι λοιπόν η πλούσια αδερφή έδιωξε τη φτωχή από το σπίτι, κλαίγοντας εκείνη έφυγε και στο δρόμο, τώρα στα λέω είναι συντομία, έτσι. Και έφυγε από το σπίτι, αφού την έδιωξε η αδερφή της και παρουσιάστηκε άγγελος στον δρόμο της και της είπε ότι ό,τι και αν συμβεί δεν θα γυρίσεις πίσω. Άκουσε ένα δυνατό θόρυβο καθώς έφευγε, γύρισε πίσω και εκείνη τη στιγμή, αφού γύρισε, μαρμάρωσε μαζί με τα παιδιά της και τα ζώα της καθώς έφευγε. Αυτός είναι ένας λίμνος και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι βράχοι εδώ, λένε ότι υπάρχει η μορφή μιας γυναίκας που έχει ακουμπήσει, που είναι ακουμπισμένη, γερμένη λίγο πάνω στο γαϊδαρό της. Υπάρχει κάπου πιο κάτω, από εδώ δεν φαίνεται τόσο πολύ. Θα σας πω ότι όταν ήμουνα. Αυτό είναι αυτός είναι ο μύθος. Μας τον έλεγαν τώρα και στον δρόμο μια κοπέλα από εδώ που είχαμε στο αυτοκίνητο, μας έλεγε ακριβώς αυτό το μύθο της λίμνης. Αλλά θα σας πω ότι υπάρχουν περιοχές όπου το Loch Ness στην Αγγλία μας το δίδασκαν στο πανεπιστήμιο. Ναι. Ότι για να τραβήξουν την προσοχή σε ένα μέρος δημιούργησαν μια φανταστική ιστορία. Έτσι. Ότι είναι δηλαδή το τέρας του Loch Ness, βγήκε μια φωτογραφία και έχουν εκατομμύρια επισκέπτες. Εμείς έχουμε το τέρας εδώ, αλλά δεν είναι το Loch Ness. Εμείς έχουμε όλο το υπόλοιπο, αλλά δεν έχουμε την ιστορία. Και δεν είναι για μία λίμνη, είναι για όλες τις λίμνες, για όλα τα ποτάμια και πάει λέγοντας. Πώς ένας μύθος μπορεί να αναπτύξει τουριστικά μια περιοχή. Αν έχουμε τώρα το κατάλογο. Ας είμαστε ευγενικοί. Όπως είναι η μεγαλύτερη ευγένεια για μένα είναι η αλήθεια. Γιατί όπου δεν υπάρχει αλήθεια, τα πάντα είναι αγένεια. Δεν το συζητώ. Όπως είναι οι δύο. Και βέβαια δεν είναι θέμα, δηλαδή δεν είναι εκ του προσωπικού με πρόσωπα, είναι με καταστάσεις. Οι καταστάσεις πρέπει να αλλάξουν. Ναι. Τα πρόσωπα δεν έχουν πρόβλημα. Ας είχαμε διαφορετικές καταστάσεις και ήταν όλοι τέλειοι. Ναι. Έτσι, μας λείπει το όραμα. Και αυτό που θέλω να, έτσι, να με προβληματίζομαι και κάθε φορά το λέω και το σκέφτομαι, λέω ότι. Τόσα χρόνια μέσα στη ΟΝΗ, ας πούμε, μέσα στην εξουσία, μέσα στην περιφέρεια, στην ομαρχία, έδωσε αυτά που είχε να δώσει, αυτά μπορούσε να δώσει, είδαμε τι έδωσε, τον ευχαριστούμε πολύ για αυτά που έδωσε. Αυτή τη στιγμή είναι σε μια ηλικία συνταξιοδότησης. Όταν σου λέει το κράτος ότι δεν είσαι ικανός να εργαστείς, δεν μπορείς να προσφέρεις, πάρε τη σύνταξή σου, πήγαινε να διακοπάρεις, παίρνα καλά, ζήσε τα χρόνια σου ωραία, ό,τι έκανες, έκανες,
Και έχουμε τώρα νέοι άνθρωποι να περιμένουμε από έναν παππού να είναι καλά ο άνθρωπος. Έτσι, και το λέω αποτιμητικά, γιατί και εγώ θα γεράσω, άμα θέλει ο Θεός να φτάσω. Δεν είμαστε έτσι. Ρατσιστές με το ηλικιακό. Όχι, αλίμονο, αλλά έλεος δηλαδή. Ας έρθουν νέοι άνθρωποι να. Ο καλύτερος χειρουργός της χώρας να είσαι, έτσι, το κράτος σου λέει πήγε 67. Κουράστηκε. Συγγνώμη και σώζει ζωές. Έτσι. Πρέπει και να πας λοιπόν, σπίτι σου. Εσύ τώρα που δεν μπορείς να δουλέψεις για τον εαυτό σου, για το δικό σου το ζήν, θα κάνεις και το δικό μου το ζήν. Έλεος δηλαδή. Είναι... Αποκλείουμε το εφηζήν να μας κάνει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι η στοιχειώδης αίσθηση, ας πούμε, βλακείας που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να δεχτεί αυτό όλο. Νομίζω ήρθε η ώρα να δούμε την αλλαγή. Η Κυριακή 8 Οκτωβρίου είναι σημαντική μέρα για την Ήπειρο και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, γιατί αν κάνουμε το λάθος και μείνουμε εδώ που είμαστε, δεν θα γυρίσουμε ποτέ το πίσω μπροστά. Είναι τραγικό. Είναι και το άλλο που μιλάμε για τις, συγγνώμη θα το πω έτσι, για την Ήπειρο των τεσσάρων εποχών για τουρισμό. Όταν είμαι η Γερμανία και με ρωτάνε πού είσαι και τους λέω Γιάννηνα, δεν την ξέρει κανένα στην πόλη. Προσπαθώ να εξηγήσω πού είναι η Ήπειρος, δεν ξέρουν καν την Ήπειρο. Το ίδιο ζούσα και εγώ στην Αγγλία, τους έλεγα και... ή νότια από την Αλβανία ή απέναντι από την Κέρκυρα. Για Κέρκυρα, ναι, και ας έχουν πάει πόσες εκθέσεις, πόσα λεφτά σε εκθέσεις, πού είναι, ας κάνουμε ένα τεστ αναγνωρισμότητας. Τα τόσα λεφτά, ναι, οι εκθέσεις δεν είδα. Δεν υπάρχει ένας να ξέρει την Ήπειρο και δεν είναι αυτό που σας λέω υπερβολή, είναι η αλήθεια. Κοίταξε, για να μάθουν την Ήπειρο οι ξένοι πρέπει να την γνωρίσουν και να την αναδείξουν οι ντόπιοι. Έπρεπε να είχε γίνει 30 χρόνια πριν. Όταν υπάρχουν άνθρωποι στην Ήπειρο που δεν έχουν πάει στο σπήλαιο στα Γιάννανα, ας πούμε, στο πέραμα και δεν ξέρουν τι είναι και το διαβάζουν μόνο στα βιβλία. Και δεν έχει υπάρξει η αφορμή και η δυνατότητα να τόσα σχολεία να μάθουν τον πολιτισμό της Ήπειρου. Δηλαδή, από πού να πιάσει τα παιδιά, δηλαδή είναι απογοήτευση. Εδώ είναι το. Ποιο είναι το πολύ άσχημο στην προκειμένη περίπτωση, ότι η Φιλιππιάδα είναι σε ένα κομβικό σημείο, ειδικά πλέον με την Ιωνία. Αυτό δεν είναι το άσχημο, αυτό είναι το καλό. Ναι, είναι άσχημο για το ότι εδώ υπάρχει άνθρωπος. Εκεί θέλω να το πω. Δηλαδή, έχουμε πλέον οδικούς άξονες, δεν έχουμε δικαιολογία, δεν το ξέρει ο κόσμος. Θα σας πω ότι σε δύο παρεμφερείς λίμνες, με πολύ δύσκολη πρόσβαση, δηλαδή η Δρακόλυμνη της Τύμφης και η Δρακόλυμνη του Σμόλικα, η μία έχει σχεδόν 100.000 επισκέπτες το χρόνο, που θες 4 ώρες να την ανέβεις και την ανεβαίνεις συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή από Μάιο-Σεπτέμβριο, γιατί δεν μπορείς το υπόλοιπο διάστημα, και άλλη του Σμόλικα, ζήτημα να έχει 2.000 κόσμο που την επισκέπτουν. Και αυτό λέω, είμαστε εδώ σήμερα, είναι Πέμπτη, είναι πόσο έχουμε ένα 20 Ιουνίου σήμερα, 22 Ιουνίου. 22. Είναι 22 Ιουνίου που φυσιολογικά η χώρα έπρεπε, έχουν τελειώσει τα σχολεία, θα μπορούσαν να είναι παιδιά, να είναι οικογένειες και δεν υπάρχει άνθρωπος. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Και σε ένα κομβικό σημείο της Ήπειρου, γιατί και την Φιλιππιάδα, αν τη βάλεις κάτω, τη λίμνη Ζηρού, είναι στο. Ακριβώς στο σημείο G της Ήπειρου. Εδώ στη λίμνη αυτό, επειδή είμαι εδώ πέρα, ας πούμε, στην περιοχή, έζησα το καφενείο, ταβέρνα που είναι πάνω, να αλλάζει χέρια από τον κακό στο χειρότερο. Να αγωνίζεται τώρα ένας άνθρωπος που το έχει το μαγαζί. Ναι, αγωνίζεται. Είναι και δύσκολο το επιχειρηματικό περιβάλλον αντικειμενικά, Γιώργο. Όχι, αλλιώς θέλω, θέλω να το πω. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν την προσπάθειά τους. Ότι όλοι τους εδώ που προσπαθήσαν να δημιουργήσουν κάτι, ο καθένας με αυτό που μπορούσε. Είχαν συμπαραστάτη. Δεν είχαν συμπαραστάτη, ας πούμε, δεν είχαν το Δήμο συμπαραστάτη. Αργότερα ήρθε ο Δήμος, δεν υπήρχε η περιφέρεια. Βλέπω τον άνθρωπο εδώ πέρα, ας πούμε, που έχει το καφέ, αγωνίζεται με χίλιους τρόπους να βγάλει ένα μεροκάματο να προσφέρει ό,τι μπορεί. Το καγιάκ από την άλλη πλευρά εδώ να αγωνίζεται. Το ζήσε αυτό το καγιάκ που ξεκίνησε από παραπήγματα και έχει φτιάξει μια αξιοπρεπή δομή αυτή τη στιγμή, η οποία και αυτός προσπαθεί να κάνει κάτι. Τι να κάνει με τρεις μήνες το χρόνο. Η λίμνη έχει περιεχόμενο για όλο το χρόνο. Για όλο το χρόνο. Ναι. Και πρέπει για όλο το χρόνο να είναι μια αξιοποιήσιμη κατάσταση. Όχι ένα μαγαζί, να ανοίξουν 2-3 μαγαζιά. Να ανέβει η επιχειρηματικότητα. Πώς θα ανέβει. Και θέλω να ξαναπώ πάλι για την Παιδόπολη. Είναι τόσα κλεισμένα κτίρια, ρυπωμένα, γκρεμισμένα, έχει έτοιμο θέατρο. Έπρεπε αυτό να αξιοποιηθεί και να είναι. Είναι τέσσερα σημεία, συγγνώμη που σου διακόπτω, είναι σε μια ακτίνα ούτε 10 χιλιόμετρων. Πολιστικού πολύ έπρεπε να είναι. Δηλαδή έχουμε τον Κοκκινοπυλό. Έτσι. Εδώ τη λίμνη. Ρωμαϊκό υδραγωγείο. Και το Ρωμαϊκό υδραγωγείο. Και, και τόσα άλλα κάστρα γύρω-γύρω. Τέσσερα σημεία που πρέπει να έρχεται κάποιο να τα κάνει όλα αυτά τουρ. Πώ όμω. Πώς. Και τον Κοκκινοπυλό πριν λίγα χρόνια μαθαίθηκε. Και λίγο από το Instagram και από το Facebook. Έτσι, δηλαδή απομεμονωμένες ενέργειες κάποιων ανθρώπων που το διαφήμισαν. Και όταν πήγαμε, είχαμε πάει με την Αφροδίτη πριν κάποιους μήνες, μάλλον λοιπόν Οκτώβριο, το Φλεβάρι, πότε ήταν ο δρόμος να φτάσει, ήταν απαράδεκτος. Και επίσης δεν μου φταίει τίποτα ο άνθρωπος που έχει εκεί μια μονάδα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Δεν μπορεί να έχουμε ένα
τουριστικό αξιοθέατο και απέναντι ακριβώς. Αν το δεις όμως απ' την άλλη, είναι και μοναδικότητα μέσα σε ένα τόσο αξιοθέατο να υπάρχουν και έτσι, διάφορα φυσικά αρώματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για την περιοχή εδώ, για τη Λίμνη. Εγώ μένω σε αυτό. Δεν είπαμε βέβαια τα άλλα τρία που θα έκανες αν ήσουν αύριο εσύ περιφερειάρχη. Τα άλλα δύο. Είπαμε το ένα ότι θα πακετάραμε και θα προβάλαμε. Το δεύτερο είναι ότι θα μάζευα κόσμο ικανό, ο οποίος πραγματικά το γνωρίζει τον τόπο του, τον πονάει τον τόπο του και έχει πραγματικά άποψη και γνώμη για τον τόπο του, να τους έχω συνεργάτες για να ξέρω πού πάω, γιατί μπορεί να είσαι ο ιδανικός για περιφερειάρχης και είσαι και το πιστεύω, γι' αυτό και σε στηρίζω και με κοντά σου. Αλλά δεν είσαι ο Θεός και δεν τα ξέρεις όλα. Δεν το συζητώ. Και χρειάζεται μια πολύ καλή ομάδα. Άρα και το δεύτερο θα ήταν μια πολύ καλή ομάδα ανθρώπων με δυναμική, με όραμα, με ανάπτυξη, με γνώση, με όλα αυτά. Και το τρίτο είναι η εφαρμογή. Το χτύπημα στο χέρι στο τραπέζι, με σεβασμό βέβαια προς την κεντρική εξουσία, αλλά και μια απέτηση ότι εδώ δεν είμαστε οι τελευταίοι, αλλά είμαστε οι πρώτοι. Και πρέπει να είμαστε οι πρώτοι. Εννοείται. Βέβαια, αυτή θα μου πεις, κάθε περιφέρεια το δικό της κοιτάει. Αλλά, το δικό της, αλλά έτσι, ας πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το δικό μας. Μας ακολουθήσουν οι άλλοι, έτσι. Ναι. Είσαι νέος, έχεις γνώσεις, έχεις ζήσει στο εξωτερικό, έχεις σπουδάσει στο εξωτερικό, έχεις δυνατότητες. Εγώ σε πιστεύω πραγματικά και θέλω το ίδιο να πιστέψουν και όλοι οι Ηπειρώτες και οι φίλοι της Ηπείρου, ώστε να επηρεάσουμε αυτές τις εκλογές, να δώσουμε το συνδυασμό φως στην Ήπειρο. Και του χρόνου να είμαστε εδώ, όχι να ευλογούμε τα γένια μας και να κακολογούμε τα κακό γενόμενα, αλλά να δείξουμε τι φτιάξαμε. Δεν το συζητώ. Του χρόνου θα είμαστε εδώ και το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να χαρτογραφήσουμε όμορφα την περιοχή. Έτσι. Η Αφροδίτη το έχει δει στην Αυστρία, στη Γερμανία. Μπαίνει σε ένα μέρος και κατευθείαν σου λέει εδώ, έχει πολύ όμορφους χάρτες, τρισδιάστατους στις περιοχές. Δηλαδή που σε προειδεάζουν. Λες, όπου θέλω να δω και αυτό, θέλω να δω και το άλλο. Εδώ έπρεπε να είμαστε τώρα και να μας λέει. Είναι και κοκκινοπυλός, είναι καλή προβολή προς τα έξω. Δεν γίνεται σε ένα μνημείο. Έχουμε 2.000 χρόνια κτίριο, το υδραγωγείο στον Αγιώργη και δεν υπάρχει τίποτα. Και η τρύπα απέναντι, που αν το είχαν αυτό, Άγγλοι, Γερμανοί, Ιταλοί, θα το είχαν κάνει. Αν σήμερα το μέλλον είμαστε εμείς που είμαστε στα 40 με 50 χρόνια, το επόμενο μέλλον είναι τα παιδιά που είναι στο δημοτικό σχολείο. Πρέπει η περιφέρεια λοιπόν να βρει τους πόρους και τη δυνατότητα να διδάξει τα παιδιά με διαζώσεις σε κάθε σημείο, να πάει τα παιδιά να μάθουν την Ήπειρο, να την αγαπήσουν την Ήπειρο, να ξέρουν γιατί θα πάνε μεθαύριο να αγωνιστούν, γιατί θα ψηφίσουν, γιατί θα διεκδικήσουν. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν. Όταν βλέπουμε ένα παιδί να μην έχει δει το σπήλαιο στα Γιάννα στο Πέραμα, το λέω συνέχεια αυτό, και να το βλέπει μόνο από το διαδίκτυο, αυτό το πράγμα για μένα είναι άθλιο, είναι ντροπή. Δεν το συζητώ. Είναι ντροπή. Θέλω να δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα και να κλείσουμε ότι ήμουν στην Άρτα προχθές, ένα επίσης μνημείο, η γέφυρα της Άρτας. Απέναντι έχει τη γέφυρα που περνάνε τα αυτοκίνητα, έτσι. Βγάζουν συνέχεια μελέτες. Η Βυζαντινή Άρτα επίσης αναξιοποιείται. Τελείως. Και λέω, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος εδώ, σε αυτή την παλιά γέφυρα. Δίνουν συνέχεια 120.000 τώρα μελέτη για συντήρηση. Κάθε χρόνο σχεδόν 200.000 για τη ροή του ποταμού. Και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να κάνει το απλό. Να κάνει ένα μπαλκονάκι σε αυτή τη γέφυρα, να μπορεί ο άλλος να βγει και να βγάλει φωτογραφία από πίσω. Αν είχαμε τώρα το Σπύρο Καλογύρο εδώ, θα έλεγε είναι πολλά τα λεφτά. Πόσο κοστίζει ένα μπαλκονάκι, να μπορεί ο κόσμος να βγει, αφού ξέρουμε πλέον. Δεν είναι ότι το είναι... πόσο κοστίζει, είναι το τι μπορεί να αφήσει. Εντάξει. Αλλά με απλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, εκεί θα βγαίνουν εκατομμύρια, χιλιάδες φωτογραφίες που θα έκαναν εκατομμύρια προβολές σε ένα τέτοιο μνημείο. Λοιπόν. Μπορεί να μην έγραφε τώρα, να κουράστηκε για το χέρι και να μην. Απλά θα μας άκουγαν. Θα μας άκουγαν στο τελευταίο διάστημα. Δεν πειράζει, είναι πιο ωραίο το τοπίο από εμάς. Εγώ σας ευχαριστώ. Όντως είναι ασύγκριτα καλύτερο το τοπίο. Θα κάνω ένα γύρω-γύρω. Γιατί τώρα βλέπατε εμάς όντως και αδικούμε το τοπίο. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ για την καλή δύναμη και με την ελπίδα. Να είστε καλά.